Κύριε Λουκάκο, διαβάζουμε στα νεότερα ότι αποφασίστηκε να κλειστεί όλος ο κόσμος στο Παρίσι μέσα στα σπίτια. Αυτή ήταν η απόφαση κεντρικώς. Αντέδρασε όμως η Δήμαρχος λέγοντας ότι δεν μπορείτε να κλείσετε τον κόσμο σε σπίτια κλουβιά. Η απόφαση αυτή υλοποιείται σε Δουνκέρκη και σε Νίκαια. Πώς είναι εκεί τα πράγματα, πώς τα πάτε, είστε και εσείς γιατρός, τι γίνεται στα νοσοκομεία σας? Εγώ είμαι χειρουργός, είμαι γενικός χειρουργός, ιδιώτης στο Παρίσι και παλαιστινιακός συνεργάτης στο κέντρο Paul Bruce. Μάλιστα. Δεν είμαι λοιπόν στην πρώτη γραμμή COVID, αν και χειρίστηκα COVID, χειρούργησα COVID, όλες οι ειδικότητες εδώ συμμετείχαν πολύ στον εθνικό αγώνα. Εντάξει, ακούω τα νούμερά σας, η αλήθεια η Γαλλία είναι άλλη κλίμακα της χώρας, αλλά είναι βαριά πληγμένη. Σκεφτείτε, έχουμε ήδη ξεπεράσει 88.000 νεκρούς. Καλπάζει ο ιός. Έχουμε ζητώ περίπου 25.000. Κύριε Λουκάκο, ναι. Τα πλάνα που δείχνουμε να πω στον κόσμο ότι είναι τωρινά, είναι από το Σικουάνα δίπλα στο Παρίσι. Συνοστισμός, πατής με πατώσε, παρά τα κρούσματα που λέτε, τα πολλά και τους θανάτους, ο κόσμος δεν αντέχει άλλο, έχει βγει και εκεί δεν είναι ένας πάνω στον άλλον. Ναι, δεν αντέχει και ακριβώς το είπατε και είναι και ωραία ελληνική λέξη, ο συγχρωτισμός είναι που... Ναι. Προάγει την εξέλιξη του ιού. Mm-hmm. Είναι σε τάση το σύστημα. Υπάρχουν 3.600 ασθενείς στις μονάδες, με μια μέγιστη ικανότητα στη Γαλλία 5.000. Σκεφτείτε ότι πέρσι το Μάρτιο είχαμε φτάσει 7.000 στις μονάδες και νομίζαμε ότι θα πάει και παραπάνω, γι' αυτό γίνανε και τα lockdown. Εδώ είμαστε ανοιχτά τα μαγαζιά, ανοιχτές οι δουλειές και στις 6 ώρα υπάρχει lockdown. Το Παρίσι το προστατέψαμε. Κάθε μέρα στις 6. Το Παρίσι προσπαθούν να μην το κλείσουν, φαντάζομαι και για οικονομικούς λόγους και για να μην ξεσηκωθεί ο πληθυσμός. Στη Βόρεια Γαλλία, όπου έχουν κυρίως επικοινωνία με την Αγγλία λόγω των συνόρων τους, έχει αυξηθεί πάρα πολύ το στέλεχος του Αγγλικού. Γι' αυτό και τους επιβάλλανε αυτό το lockdown, τουλάχιστον το Σαββατοκυριακό. Υπάρχει τάση, δεν έχουμε ακόμη ξεφύγει, αλλά έχουμε και εμείς ελπίδες ότι θα βγούμε από το τούνελ τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου. Τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου. Είναι υποχρεωτική μέσα έξω. Η μάσκα είναι υποχρεωτική παντού σε όλους τους χώρους. Είναι ανοιχτά τα καταστήματα, είναι ανοιχτή και η εστίαση? Ανοιχτά τα καταστήματα, η εστίαση μόνο takeover, μόνο το delivery. Μόνο να πάρει κάποιος. Τα εστιατόρια, τα μπάρ, εστιατόρια, καφέ, όλο αυτό το διάσημο, το διάσημο του Παρισιού είναι κλειστό. Κλειστά. Και οι κινηματογράφοι και θέατρα, τα πάντα. Όλη η τέχνη κλειστή, όλα. Τα πάντα κλειστά, εκτός από τα εμπορικά καταστήματα, τα οποία τα κρατάνε για να... Τα σχολεία λειτουργούν φυσιολογικά, τουλάχιστον για τις μικρές τάξεις, τα δημοτικά και τα γυμνάσια. Στα λύκεια έχουν εναλλαγή εβδομάδα από το σπίτι μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και εβδομάδα με παρουσία των παιδιών. Και σε αυτές τις ανησυχία, φαντάζομαι. Ανησυχία υπάρχει, γιατί πράγματι περιορίστηκαν τα πράγματα. Σκεφτείτε ότι το πέρσι πεθαίνανε 1.000 άνθρωποι την ημέρα. Αλλά 3.500 άνθρωποι στις μονάδες και 150 με 200 νεκροί την ημέρα είναι μεγάλη υψηλά ακόμη τα ποσοστά. Μα και έβλεπα την ανησία. Παρασκευή 331 νεκροί. Και πάτε για 90.000 νεκρούς. Είναι μεγάλος. Για 90.000 νεκρούς είναι εντάξει. Είναι 65 εκατομμύρια η Γαλλία. Αλλά είναι χτυπήθηκε πάρα πολύ. Και είναι όπως το λένε και οι συνάδελφοι, πάνω απ' όλα αυτό. Είναι, δεν πρέπει να γίνονται συνοστισμοί. Ο ιός αυτό περιμένει πώς θα μεταδοθεί. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα ξεφύγουμε. Εμβολιαστικά πάτε καλά? Τα εμβόλια πώς πάνε? Έχει καθυστερήσει λίγο ο εμβολιασμός. Είναι 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι που έχουν εμβολιαστεί ήδη. Πρέπει να στηρίξουμε τα εμβόλια. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Όπως ξέρετε και εσείς, έχουν δημιουργηθεί πολλές αντιδράσεις για λόγους άγνωστους. Δεν πρέπει να μπαίνουμε στο conspiracy theory με τα εμβόλια. Πρέπει να εμβολιαστούμε. Να ελπίζουμε και βέβαια από την άλλη μεριά θυμίζω ότι ξέρουμε λίγα πράγματα ακόμα. Μαθαίνουμε κάθε μέρα για αυτόν τον ιό. Ήταν κάτι το απρόβλεπτο για την ανθρωπότητα. Έτσι είναι, έχετε δίκιο. Γίνανε πολλά λάθη, αλήθεια είναι, και ίσως και οι κυβερνήσεις, ίσως θέλουμε και εμείς οι γιατροί, δεν δόθηκαν όλες οι αλήθειες από την αρχή. Το πιο σωστό από όλα θα ήταν να λέγαμε ότι δεν ξέρουμε τίποτα, που είναι και η πιο μεγάλη αλήθεια, και ότι μαθαίνουμε μέρα με τη μέρα. Γι' αυτό υπήρξαν πολλά πισωγυρίσματα. Πολλοί είπαν ξέρουμε, μετά είπαν δεν ξέρουμε, φοράτε μάσκες. Και αυτό κλώνησε και την εμπιστοσύνη, κύριε Λουκάκο, στον κόσμο. Ακριβώς, έκανε ζημιά. Παγκόσμια.